Το κόστος όλης αυτής της παραγωγής δεν ξεπέρασε ούτε το 10% από την προηγούμενη καμπάνια. Ούτε το 10% δεν φτάσει. Τα λέω αυτό για να πω ότι κάτι αλλάζει στην Ελλάδα. Και για να πούμε και κάτι το οποίο είναι και επίκαιρο, είμαι βέβαιος ότι κάποιοι από εσάς μπορεί να είδατε ότι σήμερα είχαμε πάλι ένα δυσάρεστο γεγονός στην Ακρόπολη. Η πραγματικότητα η οποία είδα την εξής. Στις 31 Οκτωβρίου θα φύγουν από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού περισσότερα από 1.000. 1.000 άτομα στο τέλος Οκτωβρίου θα χάσουν τη δουλειά τους, γιατί δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να πληρώνουμε αυτούς τους μισθούς. Στην Ακρόπολη μπήκανε 30. 1.000 άτομα θα χάσουν τη δουλειά τους και σήμερα το πρωί στην Ακρόπολη ήταν 30. Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν καταλάβει ότι κάτι αλλάζει στην Ελλάδα και είναι έτοιμοι να το ακολουθήσουν. Όταν βγήκαν αυτά τα βίντεο και κυκλοφορήσανε λίγο και άρχισε να τα βλέπει ο κόσμος, με πήρε ένας φίλος μου διαφημιστής. Και μου λέει: Παύλο, είδαμε τη δουλειά την οποία κάνετε. Θεωρούμε ότι είναι μια πάρα πολύ αξιοπρεπής δουλειά και θέλουμε να βοηθήσουμε. Και έτσι μαζευτήκαμε. Όλοι οι διαφημιστές, όλοι οι διαφημιζόμενοι, όλα τα κανάλια της τηλεόρασης και θέλουμε να προσφέρουμε στο ΝΕΟΤ μία διαφήμιση ειδικά φτιαγμένη για να μείνουν οι Έλληνες στην Ελλάδα διακοπές φέτος. Όπως λέτε εδώ στην Αμερική, out of the blue. Δεν ξέραν τίποτα, μας φωνάξανε και μας είπανε θέλουμε να σας δείξουμε κάτι και να το υιοθετήσετε. Και μου έδειξε το σποτάκι που είχαν ετοιμάσει και ήταν 30 δευτερόλεπτα το σποτάκι, ούτε καν, και είχε άλλα 15 δευτερόλεπτα όλοι αυτοί οι οποίοι είχαν συμβάλει για να γίνει το σποτάκι. Οπότε γινόταν 30 και μετά άρχισε και έλεγε το μία οργάνωση, άλλη οργάνωση, άλλη οργάνωση. Λέει παιδιά, δεν γίνεται να το κάνω αυτό. Μπορεί να έχει ένα σποτάκι 30 δευτερόλεπτα και μετά 15 δευτερόλεπτα μόνο να επαναλαμβάνει ονόματα κλπ. Θα το πιείτε να πούμε καν να το ονομάσουμε κάτι πιο πιασάρι. Και μου λέει σαν τι. Λέω πες το Συμμαχία για την Ελλάδα. Και έτσι βγήκε. Ας το δούμε λοιπόν, Συμμαχία για την Ελλάδα. Να δούμε ένα-δύο. Και φίλοι, κάτι αλλάζει στην Ελλάδα. Για πολλά χρόνια τα πράγματα, αν θυμόσαστε, ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Εκείνη την εποχή ήμουν και εγώ μέσα σε αυτά τα κοινά, σαν αυτό που είναι εδώ, φοιτητής και μετά εργαζόμενος στην Αμερική. Και περιμέναμε πάντα να δούμε κάποιον να έρθει από την Ελλάδα να μας πει τα νέα και τι συμβαίνει. Και τα θέματα ήταν πάντα δύσκολα. Κυπριακό πρώτα, Σκοπιανό μετά. Το Αιγαίο, σχέση με την Τουρκία, η οικονομία, όλα ήταν πολύ δύσκολα. Και ήταν δύσκολο διότι τα μηνύματα τα οποία παίρναμε από την Ελλάδα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να τα περάσουμε στους ανθρώπους μέσα στους οποίους ζούσαν. Άνθρωποι οι οποίοι δεν ζούσαν στα Βαλκάνια δεν μπορούσαν να καταλάβουν πολύ εύκολα τι πρόβλημα είχαμε με τα Σκόπια ή με τους Τούρκους ή οτιδήποτε άλλο. Λέγανε Βρήτε. Κάποια στιγμή άρχισε το σκηνικό να αλλάζει. Πρώτα κατακτήσαμε την ΟΝΕΑ. Άρχισαν τα μεγάλα έργα. Άρχισε η ελληνική διπλωματία να έχει μερικές επιτυχίες. Να ακούγεται το όνομα της Ελλάδας καλά. Και άρχισε μέσα από όλη αυτή την εικόνα να διαφαίνεται η εικόνα της Ελλάδας των Ολυμπιακών Αγώνων.
και ήταν μια Ελλάδα που έμοιαζε ότι θα μας κάνει όλους περίφημους. Θυμάμαι την 28η Αυγούστου του 2004, που ένα μικρό κοριτσάκι έσβησε τη μεγάλη δάδα των Ολυμπιακών Αγώνων. Αν δεν είχα ζήσει εκείνη τη στιγμή μέσα στο Ολυμπιακό Στάδιο, θα ήθελα να έχω ζήσει εδώ πέρα. Είχαμε χάσει τις εκλογές σαν Πασόκανόν, αλλά η Ελλάδα είχε κερδίσει ίσως το μεγαλύτερο στοίχημα της μεταδιακτορικής περίοδου. Και αυτό μας έκανε όλους περίφημους. Αυτή την ημέρα θα ήθελα να τη ζήσω ξανά και ξανά και ξανά. Και αν είναι μία μέρα την οποία θα ήθελα να ξεχάσω για πάντα, είναι η ημέρα της 5 Μαΐου, όταν τρεις συμπολίτες μας κάηκαν μέσα σε ένα κτίριο από μια φωτιά που είχαν βάλει κάποιοι άλλοι. Εκτός από την πολύ δύσκολη εκείνη στιγμή για τους ανθρώπους, για τους συγγενείς αυτών των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους, θυμάμαι και επαγγελματικά αυτή την ημέρα σαν εφιάλτης, διότι είχαμε μαζευτεί στο ΝΕΟΤ με διάφορους ανθρώπους από το χώρο του τουρισμού και ερχόντουσαν το ένα φάξ μετά το άλλο ακυρώσεις για δωμάτια στην Αθήνα. Εκατοντάδες ακυρώσεις. Πραγματικά νομίζαμε τότε ότι ο ελληνικός τουρισμός θα πιάνε πάτο. 20% μείον, 25% μείον μας λέγανε, κάτι νούμερα τεράστια που σε μία εποχή κρίσης καταλαβαίνετε τι θα σήμαινε αυτό για την ελληνική οικονομία. Και τότε έγινε κάτι το οποίο όσο και αν σας φανεί περίεργο δεν είχε ξανασυμβεί ποτέ. Μέσα στα γραφεία του ΕΟΤ συναντήθηκε υπάλληλοι του ΕΟΤ, συνεργοί της ΕΡΤ, διευθυντές από τα γραφεία τύπου του εξωτερικού και τα γραφεία του ΕΟΤ στο εξωτερικό, εκπρόσωποι των αποδήμων, στελέχη από φορείς του τουρισμού, ξενοδόχοι, στελέχη τουριστικών γραφείων, εθελοντές και κάποιοι άνθρωποι από τα δικά μας τα γραφεία. Εάν φέτος καταφέραμε να κρατήσουμε τον τουρισμό στα περσινά επίπεδα, υπολογίζουμε ότι με το κλείσιμο της σεζόν θα μειωθεί περίπου 1% σε αφίξεις. Αυτό έγινε επειδή για πρώτη φορά μπήκανε σε ένα δωμάτιο όλοι οι φορείς που έπρεπε να μπουν στο δωμάτιο, βάλανε κοινούς στόχους και συνεργάστηκαν και δουλέψανε ασταμάτητα όλο το καλοκαίρι για να γυρίσει αυτή η εικόνα και να αρχίσει σιγά σιγά ο κόσμος να βλέπει την Ελλάδα διαφορετικά. Θεωρούμε ότι το πρώτο στάδιο έχει στεφθεί με επιτυχία και αυτό που θα ήθελα να πω σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας, διότι αν καταφέραμε αυτό το οποίο καταφέραμε, ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτού του κατορθώματος οφείλεται στη δική σας τη συμβολή. Προχθές το βράδυ έτρωγα με τον Αρχιεπίσκοπο. Μου λέει, Παύλο, δεν έχω τις στατιστικές, αλλά θα σου πω κάτι περίεργο. Όπου κι αν πάρω τηλέφωνο να ψάξω έναν Έλληνα της Αμερικής, μου λένε το ίδιο πράγμα. Είναι Ελλάδα. Μου λέει, κατά λίγο, όλη η Ελλάδα πήγανε. Ναι, όλη η Ελλάδα πήγανε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι εδώ λοιπόν για να σας πω ότι κάτι αλλάζει και σε πολύ μεγάλο βαθμό το χρωστάμε αυτό και σε εσάς. Θα ήθελα να σημειώσω κάτι το οποίο μπορεί πολύ να ξέρετε. Υπάρχει στο σελίδα www.visitgreece.gr. Αυτή θέλουμε να γίνει το... Με την πάρουμε πάνω, μπορεί να την έχετε δει. Θέλουμε να γίνει η νέα βιτρίνα της Ελλάδας στο εξωτερικό. Είναι μία από τις επενδύσεις που κάναμε. Λίγα χρήματα, πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα. Και εδώ υπάρχουν μερικές αλλαγές που έχουν γίνει και αξίζει να σας πω γιατί έχει και λίγο χιούμορ η υπόθεση. Αυτή η ιστοσελίδα λεγόταν gnto.gr. Πόσοι σε αυτό το δωμάτιο ξέρουν τι είναι GNTO? Φανταστείτε σε ένα δωμάτιο μόνο ξένους, πόσο λίγοι θα ξέρετε τι σημαίνει GNTO. GNTO σημαίνει Greek National Tourism Organization. Φανταστείτε να προσπαθείς να ψάξεις να πας στην Ελλάδα και να πρέπει να βρεις acronym GNTO. Αλλά θα σας πω και κάτι άλλο. Αυτή είναι η πρώτη σελίδα. Η πρώτη σελίδα παλιά είχε το μήνυμα του Υπουργού. Λες και το πρώτο πράγμα που ψάχνει κανείς να βρει όταν ψάχνει που να πάει διακοπές είναι τι έχει να πει ο Υπουργός για τον τόπο.
Λυπάμαι να πω ότι από την ώρα που κατεβάσαμε το μήνυμά μου από εκεί πέρα έχει δεκαπλασιαστεί η επισκεψιμότητα του site. Και προσπαθώ να μην το πάρω προσωπικά, αλλά νομίζω ότι τώρα μιλάει πιο πολύ στην επισκέπτη που θα είμαι στην Ελλάδα. Ένα από τα πράγματα τα οποία κάναμε, το οποίο έχει αποβεί πάρα πολύ χρήσιμο και στο βαθμό μπορείτε να το μεταφέρετε, είναι ότι προσθέσαμε ένα πολύ γερό κομμάτι σε social media. Social media ή όπως ακούγεται το word of mouth είναι ο πιο δυσδυτικός τρόπος να επηρεάσεις κόσμο να έρθει σε ένα συγκεκριμένο χώρο για διακοπές. Δεν πιστεύουν τις καμπάνιες κονσέρνων. Θέλουν να ακούσουν από τον άλλον τι ήταν η εμπειρία του όταν πήγε σε μια χώρα, τι έζησε, τι του άρεσε, τι δεν του άρεσε και ανάλογα σχεδιάζουν τις διακοπές τους με βάση αυτό. Έτσι λοιπόν το social media εδώ πέρα έχει παίζει ένα πολύ μεγάλο ρόλο. Και μέσα σε αυτό αρχίσαμε να καταγράφουμε 90 συν 2 εμπειρίες. Είναι 90 εμπειρίες από όλη την Ελλάδα, μία για την Αθήνα και μία για τη Θεσσαλονίκη. Το πρόγραμμα για την Αθήνα λέγεται Athens Every Week. Αυτό το οποίο έχουμε κάνει, έχουμε πάρει 50 πράγματα τα οποία συμβαίνουν στην Αθήνα, τα χωρίσαμε μέσα στον χρόνο και είπαμε ότι κάθε εβδομάδα κάτι ωραίο συμβαίνει στην Αθήνα. Οπότε, ανάλογα με το ποιος είσαι, ανάλογα με το τι θέλεις, μπορείς να επιλέξεις να πας να δεις την Ακρόπολη μαζί με κάτι που μπορεί να σε ενδιαφέρει. Ίσως το πιο σημαντικό πράγμα που αναδείξαμε μέσα από αυτή τη διαδικασία είναι ο Πεσκός Μαραθώνιος. Αν μπορείτε να το πιστεύετε, τους έχετε ακούσει όλους μας. The Boston Marathon, the New York Marathon, the Chicago Marathon, Tokyo Marathon, Berlin Marathon. Δεν είχε ακουστεί ποτέ the Athens Marathon. Αλλά υπάρχει κάτι πολύ διαφορετικό στο μαραθώνιο της Αθήνας από όλους τους άλλους μαραθώνιους. It's the origin. Είναι ο πραγματικός μαραθώνιος. Και ενώ σε άλλα μέρη πάνε 40-50 χιλιάδες άνθρωποι, στην Αθήνα ερχόντουσαν ούτε 10. Φέτος λοιπόν, που ήταν 2.500 χρόνια από τη μάχη του Μαραθωνίου, κάναμε μια καμπάνια σε όλους τους μαραθώνιους και παρότι ξεκινήσαμε αργά, γιατί οι δρομείς προγραμματίζουν πάρα πολύ καιρό πριν τις διαδρομές τους που θα τρέξουν, παρότι ξεκινήσαμε αργά, εξασφαλίσαμε πάνω από 20.000 δρομείς για φέτος. Και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Δίπλα λοιπόν στην Αθήνα, δίπλα λοιπόν στο Μαραθώνιο, βάλαμε άλλα γεγονότα. Το Καρναβάλι, το Αυγουστιάτικο Φεγγάρι, το Φεστιβάλ της Αθήνας που έχει αρχίσει να εξελίσσεται σε ένα από τα πιο σημαντικά φεστιβάλ στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Τα Europe Week Festival για τους νέους. Tennis Week, Fashion Week. Μία σειρά από γεγονότα τα οποία όλα βρίσκουν τη θέση τους. Θέλουν να κάνουμε μία εβδομάδα Museum Week, στα οποία όλα τα μουσεία της Αθήνας θα είναι ανοιχτά για το κοινό ελεύθερα, χωρίς να πληρώνει κανείς τίποτα. Θέλουν να κάνουμε ένα φεστιβάλ θεατρικού κινηματογράφου, γιατί η θεατρική κινηματογράφη είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο για την Ελλάδα και πριν τους χάσουμε θέλουμε να τους κάνουμε γνωστούς παγκοσμίως.